θα σας παρακαλέσω αντί χειροκροτήματα, διότι πιστεύω ότι εφορτάσατε από χειροκροτήματα, θα σας παρακαλέσω αντί από χειροκροτήματα να μου κάνετε κάτι άλλο. Σας χαρίζω όλα τα χειροκροτήματα και θα ζητήσω, εάν με αγαπάτε, μία χάρη. Θα μου την κάνετε? Έπειτα μη λησμονείτε ένα πράγμα, ότι εσείς είστε λαϊκοί και το στόμα σας είναι ανοιχτόν και λέγεται ό,τι κρίνεται καλόν για την κατάσταση της Εκκλησίας. Εγώ όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν φορώ γραβάτα, αλλά φορώ ράσο. Είμαι κληρικός της Ορθόδοξης Εκκλησίας και για μας τους κληρικούς βλέπετε ότι ενώ εδώ στην Αθήνα και στον Πειραιά είμαι περίπου 1000 ρασοφόροι, ενώπιό σας μέσα στην ακροατήριό μας είναι ελάχιστα ράσα. Ο λόγος είναι ο εξής. Γιατί? Διότι υπάρχει ένας δεσποτικός νόμος σε εμάς τους κληρικούς. Ο δεσποτικός νόμος που προσέθεσαν εις τον Δεκάλογον οι Άγιοι Αρχιερείς και είναι προποντινά ο 11ος νόμος της δεσποτοκρατίας. Ο τελευταίος νόμος των δεσποτάτων είναι άκουε, βλέπε. Αυτό λοιπόν, εγώ όμως με τη βοήθεια του Θεού σπάω το φήμωτρο των 36 δεσποτάδων, ανοίγω το στόμα μου και θα σας είπω πάλι όπως πάντοτε γυμνή την αλήθεια. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν χιλιάδες εφημέρι, ιδίως των χωρίων της Υπαίδρου, υπάρχουν λέγω χιλιάδες παπάδες, φτωχοπαπάδες, οι οποίοι ενδομήχως και εσωτερικώς είναι μαζί μας, αλλά δια των φόβων των Ιουδαίων δεν εκφράζονται ούτε παρουσιάζονται εις τη αυτά συγκεντρώση. Εκτός όλοι οι παπάδες της Υπαίδρου που προσέφεραν τεραστία θυσία δια το έθνος, όλοι λέγω οι παπάδες της Υπαίδρου είναι σιωπηλός και ενδομήχος και εσωτερικός μαζί μας. Μόνον πλην μαζί μας δεν είναι, μόνον καμιά τριανταριά παπάδες των πλουσιωτάτων ενωριών της πόλεως Αθηνών, που είναι κυριολεκτικώς νομισματοκοπία και χρηματιστήρια και εισπράττουν 20 και 30 χιλιάδες δραχμές το μήνα, μόνον αυτή η εφημέρι των πλουσίων ενωριών. Αυτοί και μαζεθήκανε αυτοί προχθές εις τον ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και με αφόρησαν. Λένε μεταξύ των άλλων κατηγοριών, θα επιτρέψετε να δώσω μία σύντομη απάντηση. Θα τους δώσω μακράν απάντηση εις τη σπίδα. Τώρα συντόμως σας λέγω. Λένε, γράφουνε, ότι το κάνω γιατί δεν έγινα δεσπότης. Τους απαντώ ότι αν ήθελα να γίνω δεσπότης, ήξερα πολύ καλά το μονοπάτι, ήξερα πολύ καλά το δρόμο που πρέπει κανείς να ακολουθήσει για να γίνει δεσπότης. Τον ξέρω πολύ καλά τον δρόμο αυτόν. Αλλά τον δρόμο αυτόν δεν τον ακολούθησα μέχρι σήμερα. Και δεν τον ακολούθησα διότι με εξίωσε ο Θεός όταν ήμουν φοιτητής να μαθητεύσω πέρα τους πόδας. Αημνής του πατρός Ευσεβίου Μαθιοπούλου, ο οποίος μας έλεγε... Μας έλεγε μαζί με άλλους εκλεκτούς θεολόγους και ιεροκήρυκας της εποχής, μας έλεγαν ότι όποιος κηρυκός, έλεγε ο αείμνηστος Άγιος Ευσέβιος Μαθιόπουλος, ο συγγραφέας του προορισμού του ανθρώπου, μας έλεγε σε εμάς τα νερά παιδιά, ότι όποιος κηρυκός παρακαλέσει δεσποτάδες, βουλευτάδες, ναυάρχους να γίνει δεσπότης, αμαρτάνει. Αυτός ο λόγος μπήκε μέσα στην καρδιά μας σαν καρδί και θεωρούμε αμαρτία μεγάλη να πέσουμε στα πόδια δεσποτάδων να παρακαλέσουμε να γίνουμε δεσποτάδες.
θεωρούμε αμαρτία αυτό, διότι συγκρούεται με το θέλημα του Θεού που είναι εκπεφρασμένο σαφώς εις την προς Εβραίους επιστολή κεφάλαιο 5 στίχος 4 που λέγει ότι ο επίσκοπος, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, ο επίσκοπος πρέπει να είναι ή Θεόκλητος ή Δημόκλητος, ποτέ αυτόκλητος. Ότι λέγει το χωρίον αυτό το περιλάλλητον, ότι ουσία αυτό της λαμβάνει την τιμή, αλλά ο καλούμενος υπό του Θεού. Συνεπώς, έχοντες τη αυτά σαρχάς επιστικών μας χρόνων, ουδέποτε επιδιώξαμε να γίνουμε επίσκοποι δια της ατραπού την οποία ακολουθούν ορισμένοι σπουδαρχοί δεκτηρικοί. Προτιμώ να είμαι ένας καλόγυρος και θα πω θα είναι ο καλόγυρος. Προτιμώ να είμαι ένας καλόγυρος ασυμβίβαστος με τον κόσμο και με τον διάβολο παρά να είμαι επίσκοπος και αρχιεπίσκοπος και πατριάρχης και να συμβάζω με τον διάβολο. Χαρίζω σε όλους τους κυρίους αυτούς. Χαρίζω όλα τα μπαστούνια, όλες τις μήτρες, όλες τις πατερίτσες, όλα τα εγκόλπια. Τα χαρίζω όλα αυτά και κρατώ ένα και μόνο. Κρατώ ένα και μόνο. Ένα ρητό της Αγίας Γραφής. Έως θανάτου αγώνησε προς αληθείας και Κύριος ο Θεός είναι μαζί. Πρέπει να τελειώνουμε. Λένε επίσης οι κατηγοροί μας, οι οποίοι δημοσίευσαν λίβελο και κυκλοφόρησαν αυτόν κατά χιλιάδας, λένε οι κατηγοροί μας επίσης ότι είμαι εναντίον του επισκοπικού αξιώματος. Σέβδος συκοφαντία. Δεν είμαθα Γιαχωβάδες, δεν είμαθα Προτεστάντες. Πιστεύουμε ότι το επισκοπικό αξίωμα δεν είναι πήγιος επί εξουσία, αλλά είναι άνωθε. Τιμόμεν, υπογραμμίζομεν λόγω της ιστορικότητας του Σεραϊτηρίου, υπογραμμίζομεν την θεμελιώδη αυτήν αλήθεια, ότι τιμόμεν των επίσκοπων, τιμόμεν των καλών επίσκοπων, τιμόμεν των καλών ποιμένα των Κύριων Ιησού Χριστών, ο οποίος είναι ο αρχιπίμην του ποιμνίου του λογικού, τιμόμεν λέγω τον εσταυρωμένο λυτρωτή, ο οποίος είναι το πρότυπον παντός καλουπλημένος. Τιμόμεν τους επισκόπους, τους αληθινούς επισκόπους, υποκλινόμεθα, γονατίζομεν και φιλούμεν τα κράσπεδά του. Δεν είμαστε άξιοι να φιλήσομεν ούτε τον ημάντα των υποδημάτων. Υποκλινόμεθα ενώπιον των ιεροφυσιογνωμιών, ενώπιον των αγίων φυσιογνωμιών, των επισκόπων εκείνων και πατέρων, των τοπικών και οικονομικών συνόδων, οι οποίοι εμπνεύματι αγίων συνεκρότησαν τα τοπικά και κομικά συνόδους και εξέφεραν τα δόγματα και τους κανόνες της Εκκλησίας. Υποκλινόμεθα ενώπιον του σήμερον ιεράρχου της Κύπρου, του Πολιούχου της Κερκύρας, υποκλινόμεθα ενώπιον του Επισκόπου Τριμητούντος, του Αγίου Σπυρίδωνος, του οποίου τη μνήμη εορτάζομεν, ο οποίος εν το μέλπιν, όπως λέει το πολιτικιόν του, ο οποίος εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχες λειτουργούντας. Υποκλινόμεθα ακόμη ενώπιον των ηρωικών ρασοφόρων της Επαναστάσεως του 21, ενώπιον του πατρών Γερμανού, ενώπιον του Θεοδωρήτου Βρεσθένη Θεοδωρήτου, ο οποίος επροθύμησε να χάσει τον θρόνο του, το μικρό του θρόνο που ήταν 5 χωριά της Μάνης, παρά να καταλάβει την πλουσιότερα ενορία των πατρών. Και όταν απέθνησε στο μοναστήρι της Μονής Πετράκη, τον ρώτησαν τι κληρονομιά αφήνεις Άγιε του Θεού, και απήντησε αυτός με δάκρυα στα μάτια, ο Βρεσθένης Θεοδωρήτος. Δεν έχω τίποτα άλλο να αφήνω. Αφήνω μια μεγάλη κληρονομιά. Αφήνω την πατρίδα ελευθέρα. Υποκλινόμεθα λέγω ακόμη όχι μόνο προ των παλαιών φυσιογνωμιών των αρχαίων χρόνων, αλλά υποκλινόμεθα ακόμη
και πρώτων σεβασμίων μορφών της συγχρόνου ιεραρχίας. Εκείνον των 7, εκείνον του Ελευθερού Πόλεως Αμβροσίου, εκείνον... εκείνον των αρχιερέων οι οποίοι διαλόγου συνειδήσεως διαχώρισαν τα σεπτήναστον από τους 36 Μητροπολίτες. Υποκλεινόμεθα ακόμη ενώπιον του Σεβασμίου Γέροντος, ενώπιον του Γέροντος του Μητροπολίτου Κυφύρων του Μελετίου, ο οποίος έχει την μικροτέρα Μητρόπολη της Ελλάδος. Η Μητροπολή του δεν είναι ούτε το 11ο Άγιε Παπαμίτσι Αγίου Διονυσίου που έκανε στην επιστοπή σου νόμιζε το κοπείον. Άγιε Παπαμίτσι του Αγίου Διονυσίου, η Μητρόπολη Κυφύρων δεν είναι ούτε το 11ο της πλουσίας αυτής Μητροπόλεως, και ο οποίος έχει 6.000 μονοψυχές. Και λέγει, έκανε δήλωση, νεκρός και μόνο νεκρός θα φύγω από τα Κύθυρα. Αλλά ενώ, αγαπητοί μου, υποκλεινόμεθα εναντίον ενώπιον των φυσιονομιών παλαιών και νεωτέρων μορφών της επτής ιεραρχίας μας, δεν υποκλεινόμεθα. Δεν μας υποχρεώνει ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε η Αγία Γραφή, ούτε οι κανόνες, ούτε η ιστορία της Εκκλησίας. Δεν μας υποχρεώνει να υποκλεινόμεθα ενώπιον κακών επισκόπων, ενώπιον επισκόπων οι οποίοι αποτελούν την ανατροπή του Ευαγγελικού Κηρύγματος. Δεν υποκλεινόμεθα ενώπιον σκανδαλοποιών ιεραρχών. Δεν υποκλεινόμεθα ενώπιον ιεραρχών οι οποίοι εισήθαν ανωμάλως εις την Εκκλησία του Χριστού μας. Η Αγία ημών Ορθοδοξία γνωρίζει μόνο μίαν θύρα. Μίαν θύρα γνωρίζει. Εάν της θέλει να γίνει επίσκοπος, η Αγία ημών Εκκλησία γνωρίζει μόνο μίαν κανονική θύρα. Και πας ο εισερχόμενος δε της θύρας είναι επιμήν των προβάτων κανονικός. Η δε μοναδική η δε κανονική θύρα δια της οποίας εισέρχονται οι ποιμένες αλήθειες είναι μία και μόνο. Η κανονική θύρα είναι εκείνο το οποίο εφώναξαν προλίγου προλαβώντες με οι νεαροί ευέλπιδες ο αιρός λόγος της πίστεώς μας. Ψήφω Κύριο και λαού. Λοιπόν, δια της Αγίας αυτής Κυρίας εισήλθε εις την μάνδρα ο Άγιος Αθανάσιος, ο πρόμαχος της Ορθοδοξίας. Δια της Κυρίας αυτής ψήφου Κύρου και λαού εισήλθε ο Μέγας Βασίλειος. Δια της Κυρίας αυτής εισήλθε Γρηγόριος ο Θεολόγος. Δια της Κυρίας αυτής εισήλθε Χρυσόστομος ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολης. Δια της Κυρίας αυτής εισήλθε Ρος Αυγουστίνος. Δια της Κυρίας αυτής εισήλθαν όλοι οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας. Πας ο οποίος άνευ ψήφου Κύρου και λαού εισέρχεται. Ο οποίος εισέρχεται ο χείρα της Κυρίας είναι αλαχώθεν και πας αλαχώθεν εισερχόμενος είναι κλέφτης και ληστής. Και το τι ούτω ούκ ακολουθήσει τα πρόβατα, ότι ού γινώσκουσι αλλοτρίων την φωνή. Απευθύνω ερώτημα προς την ιεραρχία των 36 αρχιερέων. Απευθύνω ερώτημα προς τους 15 νέους εκλεγέντας επισκόπου. Και ρωτώ, εάν εφηρμόζεται εις της επαρχίας ο νόμος αυτός, εις τας 15 με την επαρχίας, εάν κύρος και λαός, καλύτερο κύρος και λαός, για να εκλέξει τους επισκόπους, ερωτώ πόσοι από αυτούς θα εκλέγονται από τον Κύριο και τον λαό. Ένας μόνο θα έβγαινε. Ένας μόνο θα έβγαινε με καταπληκτική πλειοψηφία. Είναι εχθρός μου, φανατικός εχθρός μου. Ο Θεός ας το συγχωρήσει, διότι μου έκανε κατά χρόνια κατοχής. Αλλά εγώ πνίγω τα αισθήματά μου και βλέπω το δίκαιο και την αλήθεια, και αυτός ο οποίος είναι φανατικός εχθρός μου είναι ένας και μόνον. Αυτός και μόνον θα έβγαινε από τον λαό. Είναι ο Πατριχαρίτων Σημεωνίδης, ο Μητροπολίτης Κυρκυσίας. Εκτός του Χαρίτωνος Σημεωνίδη, ουδής άλλος δεν ξέρει αυτό από τον Κύριο και τον λαό. Άρα αλλαχώθεν εισήθων δια της κολακίας και δια της ατραπού την οποία υπέδειξα. Και γεννάται τώρα το ερώτημα, γιατί αδέρφια μου,
Γιατί τέτοια, ας επιτρέψετε να παραστραφώ λίγο και να εκφραστώ λαϊκότερο, όπως πάντοτε εκφράζομαι λαϊκότερο. Γιατί αυτή η λύσα να γίνει κανείς δεσπότης. Πώς εξηγείται αυτή η λύσα, λύσα πραγματικός λύσα. Πολλές ασθένειες υπάρχουν στον τόπο μας. Η φοβερότερη ασθένεια είναι η ασθένεια επισκοπήτης. Λοιπόν, γιατί, πώς εξηγείται αυτή η λύσα? Την απάντηση δίδει ένα εξαίρετο περιοδικό ευρωπαϊκό, το οποίο απαντών εις το ερώτημα αυτό λέγει ότι επεσκέφθηκα την Ελλάδα, είδα πτωχό λαό, όσον ουλαμού της γης υπάρχει πτωχότερο. Ανέβηκα στα ψηλά βουνά και είδα το λαό της να τρέφεται με μπομπότες και να μην έχει καρέκλα να καθίσει. Αλλά μέσα στο φτωχό λαό που φεύγει κατά χιλιάδες για την Γερμανία και Αυστραλία και για την ανθρωπολογία, υπάρχει μια ωραία οικονομική επιχείρηση η οποία αποδίδει πολλά κέρδη. Και η οικονομική αυτή επιχείρηση η οποία αποδίδει πολλά κέρδη είναι να είναι κανείς μητροπολίτης και δεσπότης. Ναι, αυτή η επιχείρηση έγινε επιχείρηση. Οι αντιπρόσωποι εκείνου, ο οποίος δεν είχε οβολόν στα δυνάκια του, οι αντιπρόσωποι αυτοί μετέβαλαν τα επισκοπάστων εις ανωνύμους οικονομικάς και εμπορικάς εταιρεία. Απόδειξη ότι άλλοι μεν εισπράττουν ετησίως, κατά τους υπολογισμούς των δημοσιογράφων, άλλοι μεν εισπράττουν 200.000, άλλοι 300, άλλοι 500, άλλοι 1 εκατομμύριο, άλλοι 2 εκατομμύριων και άνω μέσα σε ένα χρόνο. Απόδειξη είναι τα κτίρια και επαύλεις τα οποία έχουν κτίσει για τον εαυτόν τους και τους συγγενείς τους. Απόδειξη είναι οι πρίκες που δίνουν στους αδερφάδες των και στις ανεψιάς των. Απόδειξη είναι οι λεμουζίνες και τα αυτοκίνητά των. Απόδειξη είναι ο βίος των, ο οποίος, όπως είπε Μητροπολίτης, είναι βίος ευοχίας. Απόδειξη των προπαντός είναι τεράστια διαθήκη που αφήνουν. Άλλος μεν 7.000 λίρες, άλλος 10.000 λίρες, άλλος 30.000 λίρες, περίπτωνος δε άλλου λέγουν ότι έχει αφήσει 100.000 λίρες. Απόδειξη ακόμα είναι εκείνο το οποίο ελέγχθη στην ιεραρχία, ότι μέσα στα 30 χρόνια, είπε δεσπότης, εμάζεψαν οι δεσποτάδες 900.000 λίρες. Δι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να ληφθούν πρακτικά μέτρα. Και τα δραστικά μέτρα τα οποία πρέπει να ληφθούν, ποιος είναι? Να βοηθήσουμε το κράτος να τους κάνει πάλι πτωχούς, πολύ πτωχούς. Να βοηθήσουμε το κράτος. Όχι, διαφωνώ με την κυβέρνηση. Διαφωνώ ριζικώς. Όχι μισθός αεροπαγή του. Όχι, διότι ο αεροπαγή της έχει παιδιά, έχει γατέρας, έχει. Διαφωνώ ριζικώς. Όχι βαθμός αεροπαγή του. Φτάνει για να δεσπότη. 2.000 δραχμές τον φτάνουνε. Τον φτάνουν 2.000 για να ζήσει το σαρκείο του. Σύμφωνα με το Αποστολικό που είπε ο Παύλος, ότι έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα, τούτης άρχες της σώματος. Το ένα ριζικό φάρμακο είναι η απογύμνωση του επισκοπικού αξιώματος εξ όλων των οικονομικών προνομίων. Το δεύτερο φάρμακο των ριζικών είναι, δεν ελπίζω η κυβέρνηση να έχει τη δύναμη. Πρέπει να γίνει μια επανάσταση χριστιανική για να ξεριζώσει. Δεν φαντάζομαι η κυβέρνηση να έχει, είναι σαν τα δόντια που υδρώνει όδον του ιατρός. Παιδεύεται να το βγάλει, αλλά έχει ριζώσει. Είναι μερικά λοιπόν δόντι σάπιο, αλλά δόντι που έχει μπει βαθιά μέσα στα αγώνα του μεγάλου αυτού θηρίου της δεσποτοκρατίας. Και χρειάζεται χειρούργος, χρειάζεται ιατρός, χρειάζεται δύναμη μεγάλη να ξεριζώσει τα δόντια του θηρίου της δεσποτοκρατίας. Το δε δόντι ποιο είναι? Το δόντι είναι ότι έχουν προνόμια όχι μόνο οικονομικά, αλλά έχουν και προνόμια νόμων. Έχουν προνόμια. Μπορεί ένας δεσπότης να ετοιμάσει την παπαδιά, να ετοιμάσει, κάνω υπόθεση. Μπορεί ένας δεσπότης να ετοιμάσει την παπαδιά, να ετοιμάσει την γυναίκα του, να κλέψει το πορτοφόλι του, να βάλει φωτιά στα δέντρα του, να του κάνει κακόν. Δεν μπορεί ο παπάς να τον μηνύσει εάν ο αφέντης δεν δώσει την άδεια. Yeah.
Αδελφοί μου, ούτε κάτω στον Κονγκό, ούτε κάτω στο Καμερούν, ούτε κάτω στους Αγρίους υπάρχει τέτοια διάταξη. Ο δούλος να ζητεί άδεια από τον αφέντη εάν πρέπει να τον μηνύσει στα πολιτικά δικαστήρια. Υπό τη αυτά συνθήκα, αγαπητοί μου, το θηρίο της δεσποτοκρατίας κατέφαγε σάρκας και αίματα Αγίων Ιερέων και Μοναχών και Μοναδουστών. Υπό τη αυτά συνθήκα δεν είναι παράξενο ότι η μάντρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αραιώνεται συνεχώς. Εγώ απορώ, θαυμάζω. Έχω προοδεύσει μεγάλα τίματα του ελληνικού λαού. Κοιμήθηκα μέσα σε καλύβες με τον φτώχο λαό. Ανέβηκα στα ψηλά βουνά όπου εδίω το ιστορικό μάχη για το έθνος μας. Γνωρίζω πολύ καλά τον φτωχό ελληνικό λαό και θαυμάζω τον λαό αυτόν. Πως ύστερα από τόσα σκάνδαλα αρχιερέων, πως κρατιέται ακόμα ο λαός πιστός στον Θεό. Αλλά έφτασε πλέον η στιγμή, έφτασε πλέον ο καιρός για να δώσουμε, αγαπητοί μου χριστιανοί, την μάχη εναντίον της δεσποτοκρατίας. Διότι αυτοί πλέον έφτασαν στο ζενίτ ή μάλλον στον αδύρ της τραξίδος του. Τι έκαναν? Έκαναν 6 χρόνια, έκαναν απεργία του Αγίου Πνεύματος. Έγιναν απεργοί και δεν εννοούσαν να χειροτονήσουν επισκόπους. Μόνον και μόνον για να εκβιάσουν τις κυβερνήσεις, για να εκβιάσουν το κράτος και την πολιτεία, για να τους δώσει ποθεοκατάρατον και λαομίστων μεταδετών. Και επίεζαν την κατάσταση αυτή μέχρι ασφυξία. Και αυτοί οι οποίοι 6 χρόνια περίμεναν, εξεβίαζαν το κράτος, αυτοί ούτε έξι μέρες δεν περίμεναν να κάνουν υπομονή για να έρθει ο νόμος μέσα στην Βουλή. Διότι εγνώριζαν ότι αν ο νόμος των νομοσχέδιων μπει μες στην Βουλή, παμψηφεί η Βουλή των Ελλήνων από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα δεξιά και οι κεντρώοι όλοι θα κατεψήφιζαν το μεταλλετών. Επειδή λοιπόν εγνώριζαν ότι το μεταλλετών θα ετάβετο, δι' αυτό προέλαβαν και έκαναν την επανάσταση. Εάν έκαναν το δηλώνει. Εάν έκανε επανάσταση εναντίον των διαζυγίων, εάν έκανε επανάσταση εναντίον της αθείας, εάν έκανε επανάσταση εναντίον των μασόνων, εάν έκανε επανάσταση εναντίον της χαρτοπεξίας, εάν έκανε επανάσταση δια της αδικίας του εργάτου, εάν έκανε επανάσταση δια όσα γίνονται στον κόσμο, εγώ θα ήμουν λούστρος να τους γυαλίζω τα παπούτσια τους. Δεν έκανε επανάσταση για τα μεγάλα και υψηλά. Όχι. Έκαναν επανάσταση για το τίποτα, ή μάλλον έκαναν επανάσταση για τα 30 αργύρια του Ιούδα. Και εφόσον έκανε επανάσταση για τα ταπεινά και μικρά, εμείς θα κάνουμε αντεπανάσταση. Όχι την επανάσταση. Θα κάνουμε κανονική και αγία επανάσταση για να επαναφέρουμε την Εκκλησία του Χριστού ή την προχειά των Αγίων και Αποστολικών Πατέρων ημών. Εμείς που τους ελέγχουμε, εμείς που τους θέλουμε να διάσουν τα πορτοφόλια, εμείς που θέλουμε να περπατούν ξυπόλυτοι και γυμνοί στον δρόμο, σαν το φτώχο Ανδρέο, εμείς τους αγαπούμε και όχι άλλοι που τους φορτώνουν με παράστημα, με λεπτά και νεμουζίνες. Θα γίνει αγώνς κυρός για να πέσει το θηρίον δεσποτοκρατίας. Μου έλεγε ένας παπάς, του οποίου το όνομα κάποτε θα αποκαλύψω από τα στήλα της πίθας. Μου έλεγε ένας παπάς με άσπρα μαλλιά που επολέμησε με το τουφέκι στα ψηλά βουνά. Μου έλεγε, που έχει μια ιστορία 30 ετών και περισσότερα, έλεγε ο παπάς αυτά. Πάτερ μου, λέγω, δεν φοβήθηκα τους Ιταλούς, δεν φοβήθηκα την καραμπιναρία του, δεν φοβήθηκα την Γεστάπο των Γερμανών, δεν φοβήθηκα την Οχράνα των Βουλγαρών, δεν φοβήθηκα τους αθέους κομμουνιστές, δεν φοβήθηκα τίποτα στον κόσμο.
αντιμετώπισα αντρίκια και παλικαρίσα όλα τα κύματα της βαρβαρότητας που έγινε στον κόσμο. Μαζί με τα παιδιά μου και με την παπαδιά μου αγωνιστήκαμε να γκρεμιστεί ο μαύρος φασισμός. Αγωνιστήκαμε να γκρεμιστεί ο κόκκινος φασισμός. Τώρα θα αγωνιστούμε με την παπαδιά μου και με τα παιδιά μου να γκρεμιστεί ο εκκλησιαστικός φασισμός. Μου έλεγε ο παπάς αυτός, δικά του λόγια μου έλεγε, ότι κάθε όταν πλησιάζω, όταν πήγαινα στην καμπιναρία, στην Γεσταπό, στην Οχράνα, είχα κάποιον φόβο. Αλλά ήξερα ότι και μέσα στην Οχράνα και μέσα στα όπλα των κομμουνιστών και θα βρίσκα κάποια δικαιοσύνη. Όταν πλησιάζω το κατόπι του Δεσποτάδο, τρέμει η καρδιά μου. Τρέμει η καρδιά μου, γιατί να με συγχωρέσεις πάτερ Αγούστινε μου λέει. Γιατί γκρεμίσαμε τον Χίτλερ, γκρεμίσαμε τον Μουσουλίνι και κάθε κακός δεσπότη, δεν είναι ο καλός δεσπότη, κάθε κακός δεσπότη είναι ένας μικρός Χίτλερ και μερικός μικρός Μουσουλίνι με σκόρπια και με σταυρούς και με πατρίτες. Αυτός ο αγώνας, αγαπητοί μου, ο αγώνας τίμιος καιρός, διεξάγεται σήμερα κάτω από τα λαμπρά λάβαρα της Ορθοδόξου ημών πίστεως. Ναι, είναι γεγονός ότι το θηρίον, η δεσποτοκρατία, πολλά σπαράξαν, θα εξέχει. Εξαφήσει ούτε και στην άπιση μας θα πέσει. Αλλά όπως, αγαπητοί μου, επειδή πρόκειται περί θηρίου της Αβύσσου, όχι η πνευματική εξουσία, επαναλαμβάνω, προς την οποία υποκινόμεθα και την οποία θεωρούμε άξονα αυτές της οποίας περιστρέφεται ολόκληρο το σύστημα της Ορθοδοξίας, όχι η πνευματική εξουσία, αλλά η εκμετάλλευση. Και όπως η αρκούδα, άμα τη χτυπήσεις με τα σκάλια απάνω στην πίνδο τόματα αυτό, άμα χτυπήσεις με τα σκάλια την αρκούδα και την βλέπεις σόφια, τότε είναι επικίνδυνος. Εάν την πλησιάσεις, σε αγκαλιάζει σε ένα θανάσιμο αγκαλισμό και σε σκοτώνει. Τώρα λοιπόν που δέχεται το θηρίον αυτό πλήγματα φοβερά, η κινδυνεύει να αποδάνει κάτω από το θαρά όλων των πραγματικών χριστιανών, τώρα αυτό σφαδάζει την Ελλήνων επικίνδυνων. Τρεις σφαδασμούς αναφέρω. Πρώτα. Οι 36 δεσποτάδες, όχι οι 7 και οι 10, αλλά οι 36 δεσποτάδες πνέοντας μένεα εναντίον της συγκεντρώσεώς μας. Εδώ μέσα στην Αθήνα κάθε μέρα γίνονται συγκεντρώσεις. Συγκεντρώσεις ροκοριανών, συγκεντρώσεις χιλιαστών, συγκεντρώσεις μασόνων, συγκεντρώσεις αθέων, συγκεντρώσεις απίστων. Καρφί! Δεν τους καίγεται επί τερά συνόδου. Αλλά τώρα που έγινε συγκέντρωση πιστών τέκνων της Εκκλησίας που κοινωνούν των αχράντων μυστηρίων, τώρα που έγινε συγκέντρωση μαζευτήκανε και στείλανε φετφά. Θες πρόκειται το βράδυ τα μεσάνυχτα και να πετφά την κυβέρνηση να μας απαγορεύσει τη συγκέντρωση. Λοιπόν, είναι προς τιμή του νυν πρωθυπουργού της χώρας ότι απήντησε ότι η αυτή διαταγή της Συνόδου δεν την εκτελεί, διότι είναι αντισυνταγματική και αντικριστιανική. Σφαδάζει, επαναλαμβάνω, σφαδάζει το θηρίον της δεσποτοκρατίας. Δεύτερος σφαδασμός. Κατόρθωσαν, δεν ξέρω πώς, κάποιος διαβολάκος που θα μάθω το όνομά του, δεσποτικός μάλλον, κατόρθωσε να γαντώσει εις το ραδιόφωνο και να διασπείρει εις όλων των ελληνικών λαών προχθές ότι ματαιώνεται η συγκέντρωση. Το είπε κατά τιού των τρόπων ώστε δημιουργήθη η εντύπωση ότι ματαιώνεται και μας πήραν από τα Βρεβενά και μας πήραν από τη Φλόρινα και είδαμε και πάθαμε. Εάν δεν ήταν αυτό το σαμποτάζ του ραδιοφώνου, θα ήταν σήμερα τριπλάσιος και πενταπλάσιος λαός εδώ πέρα.
Λοιπόν, τέλος, τέλος, τέλος. Η τρίτος φαντασμός του κρύου είναι ότι άρχισαν πάλι να συνεδριάζουν και να μας απειλούν σαν να είμαστε μικρά παιδιά και να μην έχουμε και εμείς μια ιστορία αγώνων στην πλάτη μας. Μας απειλούν λες και είμαστε μικρά παιδιά, μας απειλούν ότι εντός ολίγου θα μας καθαρέσουν. Του είπα, το εδήλωσα ενώπιον σας. Ανοίγω την καρδιά μου και ξενολογούμε ενώπιον σας. Ενώπιον του εκλεκτού λαού Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και επαρχιών κάνω δημοσία εξομολόγηση. Ο Άγιος Σπυρίδων και ο Άγιος Νικόλαος, Ιεράρχε και η Παναγία και όλοι ας με βοηθήσουν στο σκληρό έργο που έχουμε να λάβει μαζί. Τους δηλώνω ότι το καλυμάχι μου μπορεί να το πάρουν. Την ψυχή μου δεν την παίρνουν. Κάτω, κάτω, άλλοι έλειψαν σύνθημα, ευεργετικό για την νεότητα της πατρίδος. Έλειψαν σύνθημα ευεργετικό για τα παιδιά που σπουδάζουν. Δωρεάν παιδεία. Εμείς ρίπτομε με καλύτερο σύνθημα. Δωρεάν θρησκεία. Έως ότου δούμε τους δεσποτάδες φτωχούς, φτωχούς σαν τον Αζωραίο, φτωχούς σαν τον Αζωραίο. Και με την πίστη αυτή ότι δεν εξάγουμε ένα αγώνα ιερών και άγιων υπέρ της Αγίας ημών θρησκείας και υπέρ του ευλογημένου έθνους, με την πίστη αυτών προσφωνώ τα τέκνα της αιώας δύσεως βουρά και νότου. Τα προσφωνώ. Θαρσείτε, θαρσείτε λαός του Θεού. Θα νικήσουμε, θα νικήσουμε. Θα πάψουν η Μητροπόλης και ενωρίε πλούσια των Αθηνών, θα πάψουν να είναι μπακάλικα των παπάδων και μπορεί των παπάδων. Θα αγωνιστούμε ώστε και οι δεσποτάδες να είναι ίσοι, να είναι όπως ο τελευταίος αυτοφόρος του Πειραιός, έτσι και αυτοί να είναι ίσοι απέναντι του νόμου της πατρίδος. Ελπίζω αγαπητοί μου, το σύνθημά μας είναι κάτω! Κάτω η μαύρη αγορά των μυστηρίων των Ρήσων! Κάτω η μαύρη αγορά! Κάτω η μαύρη αγορά! Κάτω τα τιμολόγια! 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 Θα αγωνιστούμε ακόμα ώστε ο κυριότερος είπα στη σύνοδο ότι αν εγώ είμαι ο Ιωνάς ο οποίος θαράσω το πλοίον, ας με ρίψετε στην θάλασσα για να καλλινεύσει η εκκλησία του Χριστού. Αλλά δεν είμαι εγώ ο Ιωνάς. Λοιπόν,
ο κυριότερος συντελεστής του Σάλου, ο οποίος κλειδονίζει την εκκλησία να πάθουν εις άκρον, είναι ένας αρχιερεύς, ο οποίος ήταν καλός και ενάρετος, αλλά τον διέφερε η επιθυμία της δόξης και η επιθυμία των Αργυρίων. Είναι ο Άγιος ο Θεός Αρβαλίδος. Δεν θα ησυχάσουμε εάν ο Θεός Αρβαλίδος δεν μεταβεί στο μοναστήρι του για να κλάψει τα μαρτήματά του. Θα σας παρακαλέσω να με ακούσετε τα δύο λόγια που θα σας πω και σφραγίζω εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, Πατρός και Υιού και Αγίου Πνεύματος της συγκέντρωσής μας. Για τα λόγια μου, είναι τα εξής. Η κυβέρνηση απαγορεύει την πορεία και την διαδήλωση. Επιτρέπει μόνο τη συγκέντρωση εις τον κλειστό χώρο. Απαγορεύει επίσης τα σφωνάς, τα συνθήματα στον δρόμο, όπως κάναμε στα προηγούμενα συναντήρια. Εάν, λοιπόν, εμείς ως πολίτες Έλληνες και ως θρησκευόμενοι πολίτες, θρησκευόμενα άτομα, σας παρακαλέσω όλους να δώσουμε το παράδειγμα της τάξεως και της πειθαρχίας της ασφαλείας. Δεν ξέρω, ακούστε, το άλλο το σιώδες. Μη κουνηθεί κανείς. Βάζω πετραγύρι και ως ιερομόναχος σας βάνω επιτίμιο ότι δεν θα κουνηθεί κανείς. Τι ζητώ, πόσοι είστε μέσα στην αίθουσα, πόσοι είναι απ' έξω, είστε 4.000, είστε 5.000, είστε 10.000. Λοιπόν, δεν θα φύγει κανείς. Θα σταθούμε στην πόρτα εμείς. Μας έδωσε το δικαίωμα αυτό η αστυνομία. Μας έχουμε χαρτί στην τσέπη. Κατά εκατοντάδες, παρέες, από διάφορους δρόμους, από διάφορα στοκάκια, θα πάμε απ' έξω από τη Μητρόπολη.